Και εγώ να σας πάω στο Μετρό Θεσσαλονίκης. Και σειρμούς μπορεί να μην έχουμε, εν κινήσει μετρό να μην έχουμε, έχουμε υποκατασκευή μετρό και πλέον και εκεί ο κορονοϊός μπαίνει στην ζωή μας. Όχι γιατί έχουμε κρούσμα, αλλά διότι έχουμε επιστρέφοντες από τις άδειες. Και αυτό, όπως σε όλες και σε όλες μεγάλες επιχειρήσεις και αλλά σε όλο το δημόσιο, χτύπησε καμπανάκι. Έτσι λοιπόν, νέα μέτρα ασφαλείας για τους εργαζόμενους στο Μετρό Θεσσαλονίκης. Όλοι οι εργαζόμενοι κλήθηκαν σήμερα να κάνουν τεστ κορονοϊού. Στα εργοτάξια θα εργάζονται φορώντας μάσκα και κάνοντας νωρίτερα θερμομέτρηση. Και οι εργαζόμενοι στην ανάδοχο κοινοπραξία αλλά και στην Αττικό Μετρό ξεκινάνε όλες αυτές όλα αυτά τα μέτρα ασφαλείας. Όπως ενημερώνει μιλώντας στο μαγκαζίνο του Ράδιο Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος Αττικό Μετρό Νίκος Σταχιάος, η Αττικό Μετρό από την Κυριακή το βράδυ έχει θέσει όσους ήρθαν από τις διακοπές σε τηλεεργασία και από αύριο το πρωί ξεκινάει ο μοριακός έλεγχος όλων των εργαζομένων της Αττικό Μετρό. Ας δούμε τι είπε ο κύριος Σταχιάος στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Έχουμε καταρχάς την πρωτοβουλία της αναδόχου κοινοπραξίας, της ΑΙΑΖΑ, να προβεί σε μοριακό έλεγχο όλου του προσωπικού που απασχολείται σε αυτήν. Από ό,τι ξέρω έχουν έρθει συνεργεία τα οποία έχουν κατασταθεί στον σιδηροδρομικό σταθμό και όλοι οι εργαζόμενοι της ΑΙΑΖΑ δίνουν δείγματα για τον έλεγχο αυτόν. Και από εκεί και πέρα η ίδια η Αττικό Μετρό από την Κυριακή το βράδυ έχει θέσει όσους ήρθαν από τις διακοπές μετά τις 17 Αυγούστου σε τηλεργασία και από αύριο το πρωί ξεκινάει και ο μοριακός έλεγχος όλων των εργαζομένων της Αττικό Μετρό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ώστε να μην γίνουν τα εργοτάξια χώροι διάδοσης του κορονοϊού, δεδομένου και του γεγονότος ότι οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται σε αυτά είναι καθημερινοί άνθρωποι που κινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι ανάμεσά μας όλη την ώρα, είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Όλα αυτά τα μέτρα είναι προληπτικά. Δεν υπάρχει από την αρχή της πανδημίας κάποιο κρούσμα στο Μετρό Θεσσαλονίκης. Όχι, ποτέ δεν έχει υπάρξει. Και άλλωστε, να μην ξεχνάμε ότι και στην πρώτη φάση της πανδημίας τα εργοτάξια λειτουργούσαν κανονικά χωρίς να έχει παρουσιαστεί οποιαδήποτε περίπτωση μόλυνσης. Έχει επηρεάσει ο κορονοϊός τον ρυθμό των έργων? Όχι, όχι καθόλου. Μέχρι σήμερα καθόλου. Άρα παραμένει προγραμματισμός για Απρίλιο. Δύο μέρες που είναι κλειστά τα εργοτάξια δεν επηρεάζουν, είναι απορροφήσιμος χρόνος. Ναι, ο προγραμματισμός παραμένει εξ αρχής για τον Απρίλιο του 2023. Παραμένει ο προγραμματισμός για τον Απρίλιο του 2023, ο προγραμματισμός παράδοσης του Μετρό Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τον πρόεδρο της Αττικό Μετρό Νίκο Ταχιάο. Εννοείται ότι μέχρι τώρα, αφού δεν υπάρχει κρούσμα και ούτε ο κορονοϊός έχει επηρεάσει τα έργα. Στο Ράδιο Θεσσαλονίκη μίλησε και ο Σταύρος Τέτσικας, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στον κατασκευαστικό τομέα του Μετρό Θεσσαλονίκης. 500 άτομα θα γίνουν σήμερα τα τεστ. Μιλάμε για όλους τους εργαζόμενους του έργου στον κατασκευαστικό τομέα και στην επέκταση της Καλαμαριάς. Είναι κλειστά τα εργοτάξια για αυτές τις δύο ημέρες. Σε περίπτωση που θα έχουμε κάποιο κρούσμα, θα πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα, λέει ο κύριος Στέτσικας. Διαφορετικά, επιστρέφουμε στα εργοτάξια με θερμομέτρηση κάθε πρωί και με υποχρεωτική μάσκα. Ας ακούσουμε τον κύριο Στέτσικα. Με την επιστροφή μας από τις άδειες τις καλοκαιρινές, ενημερώθηκε όλος ο κόσμος για σήμερα το πρωί. Δεν πήγαμε δηλαδή στις δουλειές μας. Σήμερα το πρωί είναι κλειστά τα εργοτάξια αυτή τη στιγμή. Έγινε τεστ για τον κορονοϊό σε όλους τους εργαζόμενους του μετρό. Περιμένουμε τα αποτελέσματα τις επόμενες δύο μέρες, τρεις, θα έχουμε τα νέα. Εντολές προληπτικά γίνονται βέβαια, αυτό πρέπει να το πούμε, από την εταιρεία. Σε περίπτωση που έχουμε κάποιο κρούσμα θα πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα. Διαφορετικά, επιστρέφουμε στα εργοτάξια με θερμομέτρηση κάθε πρωί σε όλα τα εργοτάξια και με υποχρεωτική μάσκα μέσα στα εργοτάξια όλοι οι εργαζόμενοι. Αυτό αφορά το κατασκευαστικό τομέα σε όλο το μετρό και στην επέκταση της Καλαμαριάς. Βέβαια, δηλαδή, αφορά όλο το μετρό βασικά. Συνολικά είναι γύρω στους 500 εργαζόμενους. Η Καλαμαριά, το κεντρικό, την Οπραξία, οι πάντες. Από την αρχή της πανδημίας είχαμε κάποιο κρούσμα στο Μετρό Θεσσαλονίκης? Όχι, όχι, δεν είχαμε κανένα κρούσμα. Όπως σας είπα πριν, γίνεται προληπτικά. Ο κορονοϊός, κλείνοντας, πόσο επηρέασε το μετρό και τα έργα? Επηρέασε ως έναν βαθμό από τη μέρα που ξεκίνησε όλο αυτό
και γι' αυτό παίρνουμε τα ανάλογα μέτρα για να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα στη συνέχεια. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και δεν θα έχουμε κάποιο κρούσμα και σε εμάς με την επιστροφή μας από τις άδειες. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος ήταν σε άδεια όλο και κάπου πήγε ο κόσμος διακοπές. Οπότε παίρνουμε τα μέτρα μας για να δούμε τι γίνεται. Σε περίπτωση κρούσματος στο εργοτάξιο, υπάρχει κάποιος κανονισμός από τον ΕΟΔΗ τον οποίο σε έχουν ενημερώσει? Δηλαδή θα κλείσει το εργοτάξιο, θα γίνει κάποιο είδους πέρα από την ιχνηλάτηση κάτι παραπάνω? Έχετε ενημερωθεί ή θα ενημερωθείτε εφόσον υπάρξει? Δεν θα ήθελα να πω κάτι, δεν έχω πει κάποια ενημέρωση επ' αυτού, αλλά θα έχουμε σίγουρα τις επόμενες μέρες. Τεστ λοιπόν, στο τεστ κορονοϊού σήμερα σε όλους τους εργαζόμενους στο μετρό Θεσσαλονίκης και τις επόμενες ημέρες και για τους υπαλλήλους των γραφείων, με μάσκα από εδώ και πέρα και θερμομέτρηση στα εργοτάξια οι εργαζόμενοι.